Θα ο Γιατζί Τρίνι Μωράις πάντα, ναι. Είσαι λίγο, λίγο να σηλίγαν είχε. Εντάξει, θα σου πω, μετά το με τις τέσσερις κότσες, πρέπει να σταματήσει τα μοιρά. ποια είναι ήταν. Είναι τυχαίον το ότι τέσσερις βράζει Γιάννη μας που φάσουν τέσσερις Εσύ να πεις ότι είναι τυχαίο. Αλλά, εντάξει, έρχεσαι μου γίνεται, <laughs> καλησπέρα. Καλησπέρα. <laughs> είμαι ο Ανδρέα, ρε φίλε. ο κύριος αργά. Cheers. <laughs> στην διάστη σου. Πού παθαίνεις, Ανδρέα. Φίλε, η αλήθεια, παρόμοιο μπορεί να παραξενήσει κάποιο σημείο, δεν είμαι σανός, αλλά ο παπάς μου είναι

από Έλληνες, η πιο ιστορική ομάδα της Τρία, δύο, ένα. Ωχ! Δεν το περίμενα, εντάξει. Τι είναι περίμενες, το διαφωνώ? Α, α λεπτό, δηλαδή, <laughs> έχουμε τους παραπάνω τίτλους, 28, έχουμε τα παραπάνω κύπελλα, 21, τα παραπάνω Super Cups, 14, ο Μίλους Champions League, 4 φορές, ε, συνοδικά σε ο Μίλους, η Ευρώπα και Champions League, 8 φορές. Τι μπορείς να διαφωνήσεις? Μιλήσαμε για ιστορική ομάδα. και μιλούμε για ιστορική Οκ, okay. τι... Στο, ε, στο μυαλό σου, τι σημαίνει ιστορική ομάδα. τι σημαίνει ιστορική ομάδα ναι. δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο τα αθλήματα. Είναι και το, στην ιστορία τη Κύπρου, το πόσο ναι βοήθησε τη συγκεκριμένη ομάδα, το τι επέτυχε η συγκεκριμένη ομάδα. ιδρύθηκε για ένα σκοπό. Ε, τότε ιδρύθηκαμε το 2011, το χρώμα μα τον μπλε Άσπρο, άμεση σχέση με την Ελλάδα, που το καταστατικό του, η είχαμε με την Ελλάδα. Είχαμε του περισσότερου ήρωε στο 55-59 που ήταν γραμμένη οι μέλη του συνδέσμου, του, adalah, του, 만든am, του Σωματιού της Ανόρθωσης. Είναι ιστορική ομάδα, είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, είναι πιο ιστορική. Αν με ρωτούσε η πιο πετυχημένη ποδοσφαιρική εταιρεία, ίσως να σου λαούσαν τα ΠΟΕ. Εντάξει, παρόλο που συμφωνώ απόλυτα με την που δες, που το, το πώς χαρακτηρίζεις εσύ την ιστορική ομάδα, καταλαβαίνω το, δεν μπορείς να απεκλείς την ομάδα, το ποδόσφαιρο, δηλαδή τούτα όλα που κατέκτησε το ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή έχουμε και, γε... γε... εμείς ιστορία, μπορώ, δηλαδή, ε... okay, ιδρύθηκε στο 2011, ιδρύθηκε το 2006. τα χρώματα σου ε, είπες μου ότι συμβολίζουν και εμένα τα χρώματα μου συμβολίζουν Ελλάδα και Βυζάντιο. Οκ, okay, και εγώ είχα πολεμιστεί στη, στην ΕΟΚΑ. Δηλαδή, θέλω να το πάρω, τσάμε, ε, ε... Ιστορικά. Οκ, ε, okay, αν, Α, αν μιλούμε ιστορικά. Για, για σε τίτλου ποδοσφαιρική εταιρεία να σου το πάρω την το ΑΠΟΕΛ. Να το δεχτώ. Ναι, μα, Αλλά ε, πλέον μιλούμε για μια ομάδα, για ένα σωματίο. Οκ. Okay. Ε, απάντησα απόλυτο. Ε, συμφωνώ απόλυτα. Εσύ διαφωνά ε, απόλυτα. βλέπω ένα με, μεγάλο νεύρο στι απόψει μα. Και είπε μου τι σημαίνει για σένα επιπλέον το ιστορική ομάδα. Νοίκαι. Δηλαδή, okay, είπαμε για χρώματα, είπαμε για ιστορία και λοιπά και λοιπά. αλλά είναι, ε, μόνο είναι, ενδυνά, είναι σαν να αποκλείς ε, τι, ε, τ, τους τίτλους την αξία μόνο που έχουν. Ένα σωματείο δεν, είναι μόνο τα αθλήματα. Είναι και το τι πρόσφερε. Εγώ έτσι το βλέπω. Εσύ βλέπεις το ποδοσφαιρικά μόνο, δεχτώ, εγώ σαν Κυριάκος το βλέπω διαφορετικά. Άξα, απλά νομίζω, Δεχτή σου, νομίζω το, τον το έβρος, ότι διαφωνείς απόλυτα, ίσως. Ε, έτσι, έτσι ε, τι είναι αν έτσι, Αν το βάλω διαφωνώ, ήταν να οδεχτείς. άρα για σένα, απόλυτα, για σένα η, η πιο ιστορική ομάδα, δεν το είπες αλά, είναι... Είναι η πιο ιστορική okay, ιστορική ομάδα. Άρα αν θα δεύτερη ιστορική ομάδα, ποια θα ιστορία, Εντάξει, αστείο που είναι την ΑΕΚ και να Την Τον πεζοπορικό. να πω να Δεν Ο Τιμούρ ήταν καλύτερος παίκτης από τον Μαντούκα. Τρία, δύο, ένα. Ναι, απολύτως συμφωνώ. Καλύτερος ο Τιμούρ, στο Στο γενικά. Σαν παίχτη μιλούμε. Okay. Ο Μαντούκα έχει μια. Επίση αυτό του Τσάπια. Ναι. ναι, αλλά yeah. σε, ε, τι επέτυχε ναι, εκτό που μια Nike και έναν Αμποέλ. Ε, ο άλλος έπια μεταγραφή Nike, Newcastle, Wolves. <laughs> ε, Έπαιζε Premier League, έβαλε την Newcastle πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League. Ε, έκαμε κάτι, ίσως να το έπαιρνα παραπάνω, μπορεί να, να, να στο Νομίζω ότι σαν ποδοσφαιριστής επέτυχε λίγο παραπάνω στην καριέρα του, στην ολότητα στην ολότητα, όχι στη στιγμή. Να ναι. Η, α, η αλήθεια ε, κάτι το οποίο εξε, λιόν και ίσως επειδή δεν είμαι του αυτό είναι να το πάρω Να να είναι πιο είναι εύκολο να, να καριέρα πρέμιερ. Δηλαδή, εντάξει, νιουκάζω του τα achievements που έχει, δεν είναι, ε, είναι, είναι καθόλου αμεληταία, δηλαδή... Και δεν είναι απλά επίεδε, επίεδε και ναι. έπαιζε, είχε, είχε συμμετοχή σε επιτυχίες ναι, της, ναι, 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 ναι. για αυτόν ίσως... Ona, ε, σίγουρα. ενώ ο Μαντούκα δεν το πέρασμα του στην ΑΕΚ. Δεν μπορεί κάτι στην ΑΕΚ, δεν κάτι στην ΑΕΚ. Το τι πετύχει παραπάνω στο Αποέλο Μαντούκα. Εντάξει, για, για το Αποέλο Θρύλος, δηλαδή... ναι, 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 συμφωνώ ε, απόλυτα μαζί σου. Ήταν, κάτω από έναν όπως το χαρακτηρίζουμε, ο ο οποίος που εντάξει, ο Τιμούρ θα διαφωνήσει, ο Τιμούρ πιστεύει ότι είναι αυτός ο καλύτερος προπονητής. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι σε όσο τη στιγμή δεν το θυμάτουν ή δεν αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ο Γιωβάνο Βιτσίτα είναι ο καλύτερος προπονητής ever. Και όπου καταφέρει να πετύχει κανένας ένα άλλος, δεν τα καταφέρει. Ο δεύτερος πιο ο Champions League. Εντάξει. Εν τούτο εν τότε, εντάξει είμαι ευαγωγός από εαυτό ε, γι' αυτό είχα τόσε πολλέ επιτυχίε. Εγώ και ο, και ο είπα πριν, πήγαμε 8 φορές στο Μιλούτσο. ίσως, ίσως έχουμε το έτσι λίγο κορεσμό, αλλά είδαμε το και με άλλες ομάδες το πόσο δύσκολο είναι να, μπεις το, είναι σε και ειδικά σε Champions League. το, το που ήταν να πάει θυμούμε και βλέπω συχνά πούμε, highlights με τη Λιόν, με τη Ρεάλ, τα γκολ του το Αίλτον, γι' αυτό πιστεύω ότι παρόλο την καριέρα του στη Νιούκασολ, πιστεύω ότι ε, ο Μαντούκα ίσω να, ε, να, έχει καλύτερη τη ποδοσφαιρική καριέρα από, το, από τον, Ιωάννη Κεσπάρη. Ε, εντάξει, <σχερ> εγώ είπα σου τη θέση μου, δεχτεί και δική σου. Ε, 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 ε πιο, κοντά τον Κάμπο. Ναι, νομίζω ότι είναι πιο φιάρ. <σχερ> ναι, ναι, ναι. Να ναι. ναι, ναι. αλκοχόλικο, ξέρω να αλκοχόλικο. Να ε, αλκοχόλικο. Μπήρα δίχως αλκοόλι, να πιούμε μόνο το κλειστάρι κόντρα μεταξύ του Αποέλ και τώρα είναι η πιο μεγάλη κόντρα που μεταξύ των δύο ομάδων σε σχέση με ανταγωνισμό και rivalry τώρα. Το rivalry να το πω, μεταξύ των δύο ομάδων είναι η πιο μεγάλη. Τρία, δύο, ένα. Νομίζω ότι συμφωνούμε εδώ. Δεν ξέρω για πολίτο, θε να πάρουμε για πολίτο. Νομίζω καλό ή είναι η πιο μισισμένη. Θα βάλω μισισμένη, αλλά το αντίπαλοι φέτο ότι

Μιλώ για πράγματα που έγιναν εξαγωνιστικά φάση με το λεωφορείο της Ανόρθωρης. Ναι εντάξει ήταν ήταν μαλαγιά δηλαδή ας πούμε. Γενικά μπορεί που ήρθαν οι από Έλληνα ή ήσουν κάποιες ανταλλαγές με πέτρες αυτά που ήσουν και αθώων κόσμων ενώ υπάρχουν οι ανεγκέφαλοι αυτά. Είναι καποιες με πετρες αυτα που ησουν και αθωων κοσμων ενω υπαρχουν ειναι η ειναι ειδαμε και ήταν ένα στα επεισόδια που ο την δεν ξέρω αν είναι μέσα το Ή ακόμα κι εμείς με Απόλλωνα να με τον Μιτσί, που δεν είχε καμιά σχέση με τις δυο Απόλλωνα από μας έξι αυτοκινήτα χωρίς λόγο. Εν τούτον που λέω, δηλαδή... Εντάξει. Δεν πρέπει να ξεφευγείτε, καταλάβω, να έχουμε την κόντρα μας αυτά, αλλά τόσο πολλά

Βάρτα, δούμε, οκ, ξεκινάζει με λίγη κερκίδα, αλλά έτσι έτσι σε όλες τις φάσεις, ας πούμε, να γυρίσει πάνω στην κερκίδα. Έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Ναι, κατάλαβα, σε όλες τις ομάδες που έπιαν ήταν έτσι, δηλαδή, και στα Έτσι είναι ο χαρακτήρας. καλαμαράες που να κάνουν το ίδιο έκαναν και να Αλλά εκτός γήπεδων, είναι καλό είναι... Φαντάζεσαι, Βέβαια, να σου πω έτσι, να ανοίξω μια παρέθεση, ότι το, που σα δημιουργεί ο Άρτα, εγώ μπορώ να το πω και στα ψυχολογικά, ε, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα λόγο που χάνεται τα παιχνίδια φέτο πριν ξεκινήσετε. Δηλαδή, διάτε δηλαδή τόση πολύ σημασία στον Άρτα, που παρά να διάτε τη σημασία

Δηλαδή, έχουν το δουν αυτόν ότι κάμνει τους τούτο προκαλεί του, το κουμπί τους και προκαλεί του, και, τούτη η πρόκληση στο τέλος γυρίσουν και λίγο μπούμεραν πα στο αποέλ. Δηλαδή. Εντάξει, νομίζω ότι το έκαμνει πριν λίγα χρόνια ο Και ας πούμε, θωρείς ας πούμε, και εσείς όταν θυμάσαι Ναι, 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 ξετοιμάζεις τον πρόοδος το δεύτερο λεπτό. Τούτα εγγελόγι... Εσύ ξετοιμάζεις τον εμειδάς που εφωνάζουμε υπέρ. Ναι, εγγελόγι όμως τούτα που κάποιες φορές χάνουμε και το νόημα του παιχνικού. Διάς παραπάνω σημασίας τούτο. Νομίζω τους παίχτες πάντα... Κάθε ομάδα έχει να έχεις το το ένας και να τους φωνάζει τους άλλους ας πούμε και να ξυπνά την ομάδα τώρα είναι κάτι που το θέλουν όλοι Φάω <εί> ε... για τρίνει μωρά εσείς αγωγικά πάντα είσαι λίγο μιλούμε μετά το είναι εντάξει θα περιμένουμε ήταν ήταν σωστές εννοείς. Ήταν σωστές και ήταν δίκαιο. Εντάξει, ε, ήταν, ήταν, ήταν α, <συμίλωση> απόλυτα σωστές οι κοκκινές κάρτες. Συμφωνείς απόλυτα? Ήταν, είχε και την κοκκινή κάρτα. Σοβαρό μιλάς τώρα. Ε ε, 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 ο άλλος άμα πιάνει τα αυτά του μαζί χωρίς. Ε, να σε ε, κάτι. ε, να σου πω, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν κοκκινές που ήταν σωστές. Όταν όμω έρχεσαι στον Τανίλο και διάστηκε δυο λεπτά πριν κίτρινη που δεν ήταν, η πρώτη κίτρινη του Ντανίλο δεν ήταν. Ω, ήταν Δεν ήταν η πρώτη κίτρινη του Ντανίλο. ήταν. Κέρτκεται και έρχεται και το δεύτερο μάτσο. Επειδή εντάξει, ο ίδιος, Ω, νομίζω, ήταν οι πρώτοι και από τη στιγμή που ότι έχεις την κάρτα, δεν να γάμεις το μαρκάρισμα που Η γάμεις. πρώτη του Ντανίλου δεν ήταν. Και νομίζω, γενικά, με το, με σκοπό να κλπ.

μια αντινομάτα, πρέπει να διάσκεσαι στις άλλες, όχι πρέπει. Αλλά διάσκεσαι Άρτα που κάμπινε τον Αετών και διάσκεσαι στο άλλο που κάμπινε τον Αετών που ήταν η δεύτερη. Ήταν λάθος, να το δώει φυσικά, νομίζω ήταν διαφορετικός διαιτής. Δεν έχει σχέση, ότι κάπου πρέπει, έδωκε το Άρτα τότε. Ή ακόμα,

στο παιχνίδι δεν ήταν η κάμερα για μένα, απλά πήγαινε μπροστά η κάμερα, εμπόρευμα δεν στα μάτια και έκανε το έτσι τον παλαβό. Εντάξει, ενένας που να γυρίσει κάποιος και να κάνει σούα σπέν μας την κερκιά. έκανε που ήταν εσάς. Και τραβήσαν τον ειδική σας να φύγει και ξανά να τον Γι' αυτό σου λέω ήταν πρόκληση. Εν Όπως και ο Βάρτα, που του έδωκε κάρτα, εγώ συμφώνησα που του έδωκε τον Νεοκλέους. Γιατί ήρθε να προκάλεσε, σας κάνει το μια, δυο, τρεις. Τράβησε τον οδηγό μα, τρέφεται, πάει, ρε κουμπάρε, εντάξει, ο διαιτητής έχει και λίγο τα όρια του. Προκάλεσε τους μια, δυο, τρεις, φύγε. Είχε τα όρια του στην αόρθωση, στο αποέδεν είχε όρια. Πού είχε τα όρια του στην αόρθωση. νομίζω γενικά εμπήγεν με σκοπό, νομίζω δεν πήγε με σκοπό να δω τέσσερις κότσες, πήγε το να Πήγε με σκοπό να φανεί έτσι τάφ, να φανεί ότι θα δεχτώ τίποτε. Μα είναι θέμα, τα χτυπήματα, οι παίκτες του για να... Εν για να παίξουν πραγματικά

Ξέρεις ότι έχεις κάρτα. Φεύγει ο παίχτης. Κάμεις δεύτερη κίνηση να το στείλεις κάτω. Ήταν στην περιοχή σας, έγινε και να πείς εδάγω αυκέν. Όχι, θα κλειμποποιήσω όμως. Γιατί έμπαες για την μπάλα. Έφυγε η μπάλα. Ήταν μπροστά η μπάλα και ενώ ξέρεις ότι έχεις κάρτα, δαμεύτε η πράξη εξής στον παίχτη σου, ότι ξέρεις έχεις κάρτα.

γιατί δεν δικαιούσε να πάει προς τα ποδιέτη, δεν ξέρει να το... Είδες τι έκαμε, δεν το είδε Κύπρος. Εν το μου είδες μετά δηλαδή στο βίντεο, εν δείχε να το δεις να πιστέψω. Είναι βάλα Αλλά ήταν στο TikTok για διαφορά. Ύστερα που ήταν τέσσερα κότσια, δεν να δω τέσσερα στιγμή, ότι πάτε να τα φύγουν τα ούλα ας πούμε. Άρα είναι το ήρα γίνον. Φαντάζομαι γι' αυτό που φάνε την ήρνη ένα μάτσο. Έφανε, βέβαια με γίνον γίνει συμπόγραμμα είναι πρέπει να φάει... Αν ήταν Αγγλία, εδώ που τα λέμε, μπορούσε να μην ξαναπέζεσαι φέτος. Πάει προς τα πούτο διετήτην και πιάνεις τα μια, φεύκει, πιάνεις τα δυο. Ο Σατσάς έχει παραπάνω και ταλέντο από το Χρυσοστό. Τρία. πολλά. Δύο. <σομίως> να τα φύγω μες στη μέση. Ε, εν ήξερα. Εκαιοίως... Εγώ να τα φύγω μες στη μέση. Εν ήξερα. <σομίως> εντάξει, έδειξαν είναι πολλά καλά τα γράφια. Και πολλά γλυόρα τους κρίνουμε. Δηλαδή, και ήθηκε Και εντάξει, κόμμα καλά καλά, ούτε ο ένας ούτε άλλος Πράγωσαν, δηλαδή, νουεθκιο, σασπρο, του, ο άλλος και και Παλεύει και αυτά. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω πολλά τώρα. Δεν δηλαδή, πρέπει να τους δούμε ακόμα ένα-δυο χρόνια εντεκάδα και τότε νομίζω. Πρέπει να κερδίσουν την θέση ναι, στην εντεκάδα. Το να την κερδίσουν και να τους δούμε να αγωνίζονται στην εντεκάδα. Νομίζω για να μπορέσουμε να έχουμε yeah. καλύτερη ε, άποψη. εγώ, ο μόνος που τα φύγαμε στη μέση, επειδή δεν τον ήξερα το χρυσοστό μου, έθωρο μάτσι της Είδα, το τέρμα μου που στο, στο 0-2 και φάνηκε ένας δεν μπορώ να έχω άποψη ο χρυσοστό μου. Ο Σατσάς φαίνεται, φαίνεται πέρσι, κάθε που έμπαινε με το κάθε λάθος το τέρμα. Φέτο Ε, φαίνεται έτσι πιο σκληρός μες στο παιχνίδι, έτσι με, πιο πολύ μυαλό. Βάλε και έναν κόλ του. έτσι και τώρα, ε, παίζει με πάθος. Εντάξει, πρέπει να τους δώσεις χρόνο τους μητσούς. Είναι ωραία, που μπαίνουν μέσα και το πάθος, νομίζω είναι τούτο που, λήφκεται τον το και που θωρείς παίχτες το 270 και το και που μου Και μου τα η μητσή, τούτη η μητσή, ο Χριστό μου κιόλας έχει το ότι είμαι ανορθός ή ξέρω τι βάρος έχει η φανέλα, η ξερω την ιστορία της ξέρω. Και που κιόλας ατσάς νομίζω και πιστεύω εδώ με να πετύχει ότι ξέρει ποια είναι η ομάδα, ξέρει την ιστορία της και πιστεύω σε Μαγκάρι. Μαγκάρι, γιατί εντάξει, είχε πολλά τα δέντα που περάσαν και είπαμε «Έ, τούτο δεν θα πετύχει και τούτο και τούτο και τούτο» και τελικά μόνο ο κέρος ο Λαΐφης, μόνο ο Κάστανος που είναι εξωτερικό και θέλει να μην είναι εξωτερικό, για ακριβώς τον λόγο, νομίζω ελεύθε πιο κάτω το Κυπριακό, αλλά ακόμα και τα μέ, πρέπει να το αποδείξουν, διούνται τους ευκαιρίες, όχι τόσες πολλές, αλλά tough luck, this is life. Ε, πρέπει να πιέσεις τις ευκαιρίες που σου διούνται. Σωνώσω την πυράνα, άστο. να σου σωνώσω, να Η ανόρθωση να νικήσει το αγώνα για τέταρτη φορά στο Τρία, δύο, ένα. Θέλω να πιστεύω. Νοήτε, θέλω να πιστεύω. Αλλά εννοείται θέλω να πιστεύω. <σομίζω> ε, θέλεις να σου πω που το στηρίζω πρώτα, εγώ, να πεις εσύ. Και μαθαίς κάνουμε και Θέλω να πιστεύω ότι να τα καταφέρουμε να κερδίσουμε γιατί, γιατί παρά τα, τα θέματα που έχει ο Κεσπάγια, γιατί έχει αρκετά θέματα φέτος, έδειξεν, ότι ε, ε, τρόπο, 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 να ο Σοφρόνη. Με, με δεν μπο, ξέρω. Ε, κατάφερε, είβρεν, τρόπο να κερδίσει ο Και θέλω να πιστεύω ότι να το καταφέρουμε και ε, το ξέρω, δεν το ξέρω, αλλά ξέρω αλλά το να το ε, πιστεύω. Εντάξει, εγώ διαφωνώ, πιστεύω ότι έχουμε, αν παίξει μια πάντα από ελ, πιστεύω να κερδίσει. Με τον Απόλληλωνα, τσινούμπουμε που με τις ανασχέτησαν και νομίζω και πάρα πολλούς από ότι επέξαμε μάππαν και νομίζω επέξαμε καλύτερα από τον Απόλλωνα. Επέξαμε καλύτερα. Δηλαδή, εντάξει, έκαμα τρεις-τέσσερις φάσεις στην το έναν εδώ μπορεί να παίξει τόσο επιθετικά. Είναι η διαφορά που το ο Απόλλωνας όμως, το είναι ένα γεωβάνο της τερματοφύλακα που δεν τον έχει ούτε τον έναν το ούτε τον Αλέξη. Και εμείς μπορεί να έχουμε έναν καλό πορτάρι, αλλά δεν έχουμε τον Νομίζω ότι ο Απέζης γίνεται νόη αρμόνα απέναντι στο Αποέλ. Είναι καλός τερματοφύλακας. Νομίζω ο Γιωβάνοβιτς σε πιάνει στο Γιωβάνοβιτς και ο θεωρώ ότι εν τούτοι που τους Είμαι στην έδρα μας, με τον κόσμο, μα, με τον κόσμο μας, ε, έχουμε έτσι καλό ροστερ. Ελπίζω πίσω να είμαστε πιο σοβαροί. Ε, εντάξει, να κλειώσουμε την δεύτερη θέση να πάμε στο Champions League. Εν τούτο που και θέλουμε και εμείς. Και για πέπτη φορά μια ορθρώση, δηλαδή, εντάξει. Εν τούτο που θέλουμε και εμείς, τη δεύτερη θέση. Ε, το είναι μεγάλη υπόθεση φέτος.

για να κερδίσει το παιχνίδι που τα αποδητήρια, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι το όλο το κακό κερδίζουμε το που τα Εγώ wishes, του, του ε ε ε έτσι το θεωρώ φέτος. Αν παίρνει τόση πολύ, πολύ σημασία σε έναν παιχτή, και οι παίχτες, αν ήταν μόνο δύο παιδιά αλλά και οι παίχτες φωνάζουν του, κάνουν του, να Εδώ και σημασία σε έναν παιχτή, ρε παίξε στο παιχνίδι σου για μένα, να το κερδίσεις. Άμε ε, το βλέπω. Ναι. Ε, ε, εγώ βλέπω νίκη του Αποέλ, βλέπω επίση νίκη του Άρη, βλέπω την ΑΕΚ να μην κερδίζει και βλέπω να πηγαίνει ο τίτλο στο τελευταίο μάτσο. Θέλει να σου παραγγείλω για τίποτα. Φάει ο Ξάι, εντάξει με το. Ε, εγώ είπα για που είπα. Ε, νομίζω κάτι άλλο δεν θέλει. Ε, εντάξει. Θα σου φέρω για που με εντάξει. Δεν βρήκα τίποτα άλλο. Κέτσα μαγιονέζα να βάλω. Εντάξει, εμ, κοιτάμε.